ψυχολόγους. Η δεύτερη συνεδρία των ενόμενων δυο. Είχαμε ήδη μιλήσει την Τρίτη για τις νέες μελωδίες, αλλά δεν τα λέμε τα ίδια. Αλλάζουμε. Πίσω από το πρόγραμμα υπάρχει ευγενής χορηγή. Ποιοι είναι αυτοί οι ευγενείς χορηγοί, πρέπει να το ξέρουν. Ο Σπύρος Νάκας είναι πάντα μαζί μας, πάντα μου προσφέρει το πιάνο σε κόρους όταν δεν έχουμε πιάνο. Και πάντα είναι κοντά μας και μας βοηθάει. Μετά μιλάμε εδώ, υπάρχει κοινοφιλές ίδρυμα Νικολάου και Ελένη Προφερογέννη της Αγριάς Βόλου και φεστιβάλ Εμέρια. Να δούμε, είναι η καμπάνα. Το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Ευμέλεια στην Κωμόπολη Αγριά του Δήμου Βόλου ξεκίνησε πειραματικά το 2012 με εμπλεστή τον διακεκριμένο βολιώτη πιανίστα Ντίνο Μαστρογιάννη, ο οποίος έκτοτε επομίζεται την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ και με διοργανωτή το κοινοφελές Ίδρυμα Νικολάου και Ελένη Προφυλογέννη. Η σταδιοδρομία του Ντίνο Μαστρογιάννη, διαπρεπούς Έλληνα σολίστ πιάνου, παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη πολυμορφία. Εμφανίστηκε σε ονομαστές αίθουσες συναυλιών. Έχετε πίσω όλο το βιογραφικό και την επαναλαμβάνω. Μετά το καλοκαίρι του 2010, ο Ντίνος διέκοψε τις εμφανίσεις του εξαιτίας εστιακής δυστονίας στο δεξί χέρι. Αυτή τη στιγμή το χέρι του βρίσκεται σε απροσδόκητα γρήγορη αποκατάσταση και απόψε έχουμε την χαρά να τον ακούσουμε. Επισημείνεστε, υπάρχει εδώ στα απόψε που παίζει μία Ιαπωνέζα, η οποία πάλι έχει το ίδιο πρόβλημα και παίζει μόνο με αριστερό χέρι. Υπάρχει ένα κομμάτι πιο, το οποίο το έγραψε ο συνθέτης για μία άλλη περίπτωση που ενός ανθρώπου που Ιάπωνα που είχε μείνει, είχε κεφαλικό και μπούσε μόνο να παίξει με αριστερό και το έγραψε. Η πιανίστρια αυτή από Ιαπωνία που έμαθε για αυτή την συναυλία στην Αγκαλιά και εδώ, μας πήρε τηλέφωνο και πρότεινε να έρθει και εκείνη, να παίξει και εκείνη αυτό το κομμάτι με το αριστερό χέρι. Θα το ακούσουμε μετά. Μετά από 4 εξαιρετικά επιτυχημένες διοργανώσεις του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Ευμέλεια, φέτος και πάλι η σύλληψη του Ντίνου Μαστρογιάννη φέρνει πρωτοτυπία και φρεσκάδα, χωρίς όμως την επιτίδευση και την πάση θυσία κοινοτομία που ένιωτε παρατηρείται στα πολιτιστικά δρόμενα. Κάθε χρόνο το Εμέλεια Φεστιβάλ αφιερώνει μία βραδιά σε ένα τιμωμένο συνθέτη. Τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάστηκε το έργο συγχρόνων δημιουργών παρουσίαν του ιδίου του, ο Τζον Ψαθά, Έλληνας από την Ιρλανδία, τον Κρίστος Χατζή, Έλληνας από την Καναδά, τον Αλεξάνδερ Σίμιτς και πέρσι τον Βίμπορ Μπόρενστάιν. Τιμωμένος συνθέτης φέτος είναι ο Ιάπωνας Τακάση Ιωσιμάτσου, τον οποίο ο Ντίνο Μαστρογιάννη μελετάει εδώ και 13 χρόνια και θεωρεί ως ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή συνθέτες παγκοσμίως, αφού το έργο του αγγίζει, τα λόγια του, σε όγκο και ποιότητα, αν όχι αυτό, ενός Τσαϊκόφσκι, τουλάχιστον αυτό ενός Σιμπέλιους, ενός Στραβίνσκι και ενός Μπάρτοκ. Εκτός από τον κύριο Μαστρογιάννη, που είναι εμπνευστή στην Ευμέλεια, απόψε έχουμε εδώ και η πρόεδρος του Ιδρύματος Κοινοφιλές Ιδρύματος, του Κοινοφιλές Ιδρύματος, η Ελένη και η Νίκο Προφυρογέννη, η κυρία Κατρίνα Προφυρογέννη.
οποία είναι ισχύ αυτό το φεστιβάλ. Και χάρη της δικής της κοινωνιολογίας βρισκόμαστε απόψε εδώ, σε αυτή τη αίθουσα. Τώρα αφήνω το λόγο μου στον κύριο Ζαμπάντη, που είναι πρόεδρος του Βικέλα, του νομικού προσώπου, προσωπικού προσώπου, Βικέλα, που είναι συνειδητής. Καλησπέρα και από μένα. Να σας χαιρετήσω εκ μέρους του Δήμου. Αντί για έναν οποιοδήποτε χαιρετισμό, θα ήθελα να σας διαβάσω την επιστολή που μας έστειλε ο κύριος Γιασιμάτσου όταν του ανακοινώσαμε ότι θα κάνουμε μια βραδιά αφιερωμένη στο έργο του. Τακάση Γιασιμάτσου, με τυπά βαθύτατα το γεγονός ότι το έργο μου πρόκειται να παρουσιαστεί στο Μουσικό Φεστιβάλ στην Ελλάδα, τον τόπο που γεννήθηκε η δυτική μουσική, την οποία Ελλάδα τόσο αγαπώ και θαυμάζω. Αν και γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ιαπωνία, όταν ήμουν στην εφηβεία, είχα απογοητευτεί από τη δυτική κλασική μουσική και άρχισα να γράφω μουσική και ο ίδιος. Η Ιαπωνία έχει μουσική με ιστορία χιλιάδων ετών, και όταν ήμουν νέος ήταν η εποχή της ροκ. Αλλά εμένα με συνεπήρε ο ήχος των ορχιστρών, και έχοντας την πεποίθηση ότι υπήρχε ένας τρόπος για να κάνω όλη αυτή τη μουσική κατανοητή με το σύστημα του πενταγράμμου, το οποίο εκφράζει αυτόν τον ορχιστικό ήχο, επέλεξα να γίνω συνθέτης. Η μουσική μου είναι φτιαγμένη με τον προγραμματισμό των διαφόρων εικόνων και ιδεών που συσσωρεύονται στο μυαλό μου με τη λέξη νότες. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων, συμβολικές εικόνες όπως πουλιά και αστέρια και αγγέλους, ροκ και jazz μουσική από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως η Ελλάδα και η Ιαπωνία φυσικά, θράβηματα μνήμης των επιστημών, των μαθηματικών και της ιστορίας, μυθιστορήματα και ποιήση και ταινίες, κόμιξ, κινούμενα σχέδια και πολλά άλλα. Τα πάντα έχουν αποκτηθεί μέσω αυτομελέτης. Σημείωση, είμαι αυτοδίδακτος. Και είναι εξαιρετικά προσωπικά έργα που έχουν αντιμετωπιστεί ως αίρεση από τους σύγχρονους ακαδημαϊκούς κύκλους της μουσικής. Αλλά μέσα μου, από τις συναντήσεις μου με υπέροχους μουσικούς, είμαι σε θέση να έρθω σε επαφή με τον καθολικό κόσμο που όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται. Αυτό το πιστεύω πραγματικά. Με ευχαριστίες στο λαό της Ελλάδας, Τακάση Γιατσιμάτσου, Μάρτιος 2016. Και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας και εύχομαι να απολαύσετε τη σημερινή βραδιά. Καλό βράδυ. Το δίνω το παράδειγμα, κλείνω το κινητό μου και θα παρακαλέσω το χειροκρότημα που ελπίζω είναι ζεστό να είναι στο τέλος του καφέ, όπως θα λέει.
Thank you.
Thank you.
άνθρωποι. Από την Σουίτα Anton Hertz Club νούμερο 2.